απότερος παίκτης της Ευρωλίγκα Δημήτρης Διαμαντίδης δέχεται ένα μπουκάλι στο κλειστό της Νέας Μύρνης, ενώ μία περίπου ώρα αργότερα ένα αντικείμενο χτυπάει την βοηθό διαιτητή Χρυσούλα Κουρομπίλια στο γήπεδο του Άρη. Απέμεναν 26 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα Πανιωνίου Παναθηναϊκού και οι γηπεδούχοι με τρίποντο του Ντίμπλερ και ένα σερί 19-3 είχαν μειώσει σε 78-79 όταν ένα μπουκάλι χτύπησε τον αρχηγό του Τριφυλλίου Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος με το δίκιο του εξεράγει. Άλλωστε, λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και τον πάγκο των Πρασίνων είχαν πέσει κομμάτια από μάρμαρα και πλακάκια, γεγονός που τρεις μέρες μετά την τοποθέτησή του για την εισβολή δροπαδών της ομάδας του στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ προκάλεσε την εκ νέου έκρηξη του Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου. Ако пада камење на терен и удари играча камен, ако директно флаша погоди играча у главу, ја стварно не видим ни еден разлог због чега се таа утакмица настави. Ја не разумем. This is the end of everything. Η βία έχει επιστρέψει και κάνει παιχνίδι στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Super League και στα παρκέ της Α1 κατηγορίας. Πρώτος στόχος των ανεγκέφαλων, ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός, που και φέτος, όπως και ο Ολυμπιακός, θα διαφημίσουν την Ελλάδα στο εξωτερικό. Αυτό που βιώσαμε δυστυχώς ίσως να είναι και μια εικόνα του ελληνικού μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού, θα λέγα. Δυστυχώς δεν μπορεί να είμαστε ο πρωταθλητής Ευρώπης, να είμαστε και η ομάδα που πάει να διεκδικήσει για άλλη μια φορά το πρωτάθλημα Ευρώπης, να ερχόμαστε να παίξουμε μια τόσο δυνατή ομάδα και σοβαρή και να συμβαίνουν όσα συνέβησαν. Στο αγωνιστικό μέρος και μετά από ημίωρη διακοπή, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 80.